Ο Νταλούς λάμπει από το ερυθρόλευκο φως των πρώτων 45 λεπτών. Ολυμπιακός Μπενφίκα. Ολυμπιακός Μπενφίκα, ναι. Ολυμπιακός Μπενφίκα στον Νταλούς, γιατί ο Ολυμπιακός με ένα γκολ, με τρεις κλασικές ευκαιρίες, με το παιχνίδι που έχει κάνει, μόνο γηπεδούχος μπορεί να είναι. Μπενφίκα Ολυμπιακός, τέλος πάντων για τους τύπους, 0-1 με τον γκολ στο 29 του Τσόρι Ντομίνγκες από αυτήν την πάσα που νομίζω ότι θα συναγωνιστεί σε ομορφιά τον γκολ που πέτυχε, το τρίτο γκολ απέναντι στην Άντερλεχτ του Κώστα Μήτρογλου. Λοιπόν, η πάσα, το τελείωμα ανήκει και, και το απίστευτα ήρεμο τέλος στη φάση ανήκει στον Τσόρι Ντομίνγκες. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την μπάλα μες στη μεγάλη περιοχή, πώς ξεπέρασε τον αντίπαλό του με ένα παιχνίδισμα των ποδιών και πώς πλάσαρε τον Αρτούρ, γράφουν την ιστορία του αγώνα. Ενός αγώνα ο οποίος είναι βουτυγμένος κυριολεκτικά, καταρακτώδης βροχή μετά το 20 λεπτό, δεν βλέπεις μπροστά σου. Θα είναι πολύ άδικο για τον Ολυμπιακό αν συμβεί οτιδήποτε λόγω της βροχής. Παίζει ένα τρομερό ποδόσφαιρο. Η ομάδα που έχει κατεβάσει ο Μίτσελ είναι πάρα πολύ καλή και δυστυχώς έχουμε τα πρώτα πλάνα από τις μεγάλες περιοχές των δύο ομάδων και πλέον έχω την αίσθηση ότι ο Μαγένκο, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί, η βροχή πλέον είναι τόσο έντονη που δεν μπορείς να δεις στα 5-6 μέτρα. Και αν αυτό πει κάποιος ότι δεν ενοχλεί, όταν θα κολλήσει η μπάλα, γιατί πλέον κολλάει η μπάλα σε σημεία, θα είναι ζήτημα. Πάντως οι ομάδες βγαίνουν τώρα στο αγωνιστικό χώρο. Πρώτη η Μπενφίκα, μετά τις αποδοκιμασίες των τελευταίων 15 λεπτών, τώρα έχουν κάποια χειροκροτήματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το παιχνίδι θα καταφέρει να τελειώσει. Βέβαια, μπορεί να είναι αυθαίρετη η δική μου εντύπωση, αλλά και θα είναι και άδικο για τον Ολυμπιακό να μην τελειώσει. Πάντως, ένα καλό σημείο του γηπέδου, ένα σημαντικό σημείο στον χώρο του κέντρου, είναι γεμάτα από νερά. Και αυτό ίσως να δημιουργήσει ένα ζήτημα. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα χαλάσει αυτή την ερυθρόλευκη βραδιά η καταρακτώδης βροχή. Κάνει και μια αλλαγή ο Ζόρο Ζεζούς, θα περάσει τον Ιβάν Καβαλέιρο, θέλοντας να ενισχύσει λίγο την επίθεσή του. Και ο Μακούβης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και κλείνει αμέσως τα μάτια από τη βροχή. Πάντως δεν τίθεται θέμα επί του παρόντος να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Παίκτης του Ολυμπιακού δεν ασχολείται με τη βροχή. Ο Ντομίνγκες δίνει οδηγίες στο Μανολά. Ξέρετε, θα υπάρξει πίεση πάλι όπως το ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός ανταπεξήλθε άψογα, άριστα, έκανε τρομερό παιχνίδι. Ο Λατζόν αποχωρεί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα καλείται να μηνθεί. Στη σέντρα είναι η Μπενφίκα, η οποία πάει να βγει και να αποφύγει το βρεγμένο κομμάτι του γηπέδου. Το σημείο που δεξιά από τη σέντρα ένα τετράγωνο ολόκληρο είναι ουσιαστικά πισίνα εκεί. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Μπενφίκα. Με τη μία αλλαγή να την έχουν κάνει οι παιδούχοι. Ο 20χρονος Ιβάν Καβαλέιρο στην θέση του Τζον. Ο Αλμέιδα κάνει φάουλ στον Ντομίνγκες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είπαμε δεν μένει πίσω, επιμένει να αντιστέκεται, να επιτίθεται. Κάνει τη δουλειά του, την κάνει όσο καλύτερα μπορεί απέναντι σε έναν πραγματικά σημαντικό αντίπαλο. Και έναν αντίπαλο ο οποίος σήμερα, προηγουμένως πιάνεται από τα μαλλιά του, είναι υποχρεωμένος να αντιδράσει, αλλά πέφτει πάνω σε έναν πρωταθλητή Ελλάδας που έχει μπει πολύ ήρεμα, πολύ ψύχρεμα, να πάρει αυτό το οποίο θέλει, αυτό το οποίο, αν θέλετε, του αξίζει. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος προηγείται 1-0 και θέλει να κρατήσει αυτό το 1-0 και να το διευρύνει. Αυτός είναι η ομάδα που κάνει παιχνίδι ως τώρα. Η πίεση λοιπόν που σιγά σιγά ο Ολυμπιακός θα αρχίσει να ασκεί. Είπαμε, προτιμούσε να δρά, να κλέβει μπάλες, να ελέγχει το παιχνίδι. Τώρα ο Ολυμπιακός πάει σε μια συλλογιστική να μπει πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος τώρα θέλει να ελέγξει το παιχνίδι, αυτό που είναι σαφές ότι έδωσε ως οδηγία ο
Μίτσελ είναι να μην υπάρχει αυτό το καλό ξεκίνημα τη Μπενφίκα. Αυτά τα πέντε πρώτα τελευταία πάντων λεπτά. 5-7 λεπτά με τις 8 τελικές. Όχι ότι απείλησαν τον Ολυμπιακό, αλλά δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Γι' αυτό και οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει κάπως καλύτερα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ένας Ολυμπιακός που αντιστέκεται, που κάνει το παιχνίδι του, που παίζει πάρα πολύ όρημα, πάρα πολύ ευρωπαϊκά θα λέγαμε παλιά. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πείσει ότι ανοίξει το κλαμπ των κορυφαίων της Ευρώπης και παίζει σαν μια τέτοια ομάδα. Το είδαμε την Άντερλεχτ, που όντως υπήρξαν οι πολλές φάσεις των γηπεδούχων, αλλά η διαχείριση που έκανε ο Ολυμπιακός είναι η διαχείριση που οφείλει να κάνει μια μεγάλη ομάδα. Να πάρει την νίκη όπως είναι και βλέπουμε σε αυτό το παιχνίδι πόσο διαφορετικός εμφανίζεται στο κομμάτι το αμυντικό, αν θέλετε, όχι ακριβώς το αμυντικό, το ανασταλτικό σίγουρα. Και αυτό προηγείται με ένα 0-0. Τώρα η λίγη υπολογία οφειλόταν στο ότι δεν είχαμε καμία φάση. Είχαμε περισσότερο πλάτσα-πλούτσα, γιατί αυτό γίνεται. Πλέον η μπάλα κινείται με μεγάλη δυσκολία και αυτό θέλει προσοχή στην άμυνα. Ο Ρομπέρτο βγαίνει από την περιοχή του. Η μπάλα κολλά λίγο μπροστά του, αλλά σωστά προλαβαίνει. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Κατάλαβε ότι μπορεί να κόλλησει η μπάλα, η οποία κόλλησε όντως. Και αν δεν είχε βγει, τότε υπήρχε παίκτης ο οποίος θα βρισκόταν απέναντί του. Βέβαια, κόλλησε και πριν τα δικά του πόδια, αλλά τελικά την έλεγξε τη φάση. Μπενφίκα θέλει να βγάλει τη σέντρα μες στη μεγάλη περιοχή. Ο Μανολάς απομακρύνει, κολλάει η μπάλα και στρώνεται στο Γιάννη Μανιάτη. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Κερδίζει το φάουλ. Φάουλ υπέρ της Μπενφίκα, γιατί. Τέλος πάντων, φάουλ που κάνει ο Μανιάτης, αλλά δεν μπορεί να είναι ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Ο Μανιάτης είχε την μπάλα, αυτή κόλλησε για δευτερόλεπτα, την πρόλαβε ο αντίπαλός του. Και όντως είναι φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι. Αλλά απ' την άλλη, έχει αυτό ο αθλητισμός. Οι παίκτες βούτυξαν και στο Super Slow Replay φαίνεται σαν να έκαναν φουτιά στα βαθιά. Φάουλ για την Μπενφίκα στο 41ο προς 50 λεπτό. Έξω από την περιοχή, από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Πορτογάλοι. Στο ύψος μεγάλης περιοχής όμως, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Εκτέλεση φάουλ. Ο Ρομπέρτο ξέρει τους κινδύνους. Για να δούμε. Το φάουλ θα εκτελέσει η Μπενφίκα. Απευθείας. Η μπάλα out, out. Out περνάει η μπάλα. Ο Ρομπέρτο την έλεγχε άλλωστε. Δεν μπορεί να τον απειλήσει ο Καρντός σε αυτή την προσπάθεια. Ο Λίμα ήταν που εκτέλεσε το φάουλ. Φανέλα της UNICEF, την οποία θυμίζουμε ότι φορά για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός. Μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη και των πρωταθλητών Ελλάδας να φορέσουν την πιο σημαντική διαφήμιση του πλανήτη. Αυτή που αφορά στην υγεία εκατομμυρίων παιδιών. Και γι' αυτή παλεύει ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα. Το γήπεδο έχει μετατραπεί πλέον σε πισίνα. Αυτό τη μία είναι καλό, τη μία κακό. Τώρα ο Μανιάτης κολλάει μπάλα μπροστά του και βγάζει και μια πάσα στο αλλήλ. Αυτός δεν μπορεί να την κατεβάσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παιχθεί σε αυτόν τον χώρο του γηπέδου ποδόσφαιρο. Αντί να βγει μπάλα out, την έχει η Μπενφίκα. Βγάζουν μια σέντρα, η κεφαλιά. Ο Καρντόζο την κατεβάζει, τη σκάβει για τον Καβαλέρο. Ο νεαρός χάρη στα νερά κρατά, αλλά τελικά έρχεται ο βρεγμένος Χωσέ Χολέβας και κρατά την μπάλα, την διώχνει για τον Τσόρι Ντομίνγκες. Ο Ντομίνγκες αλλάζει παιχνίδι. Πολύ ωραίο Ολυμπιακός. Μπορούσε να βγει πιο γρήγορα Φουστέρ. Αλλά η μπάλα κολλάει. Του να βγεις και τι να ζητήσεις. Ο Λουιζάου θα τη σηκώσει, παίρνει ύψος. Ο Σαλίνο καλύπτει. Φάουλ, φάουλ, φάουλ εκεί. Φάουλ, φάουλ, βέβαια. Πολύ καλό παιχνίδι το Σαλίνο. Υπήρχε το ερωτηματικό πόσο έτοιμος είναι να παίξει. Ο Πορτογάλος κάνει τρομερό παιχνίδι απέναντι στους πατριώτες του. Πάρα πολύ έξυπνο παιχνίδι. Κερδίζει τις μάχες. Καθαρό φάουλ που θα του κάνει ο Λίμα. 20 εικόνες είναι τρομερές των παικτών. Μόλις πέφτουν στο χορτάρι, σε αυτό που ήταν χορτάρι, σηκώνεται ένα κύμα νερού. Μπενφίκα, έξυπνα δρούσα, σηκώνει ψηλά την μπάλα και ελπίζει ότι θα κολλήσει. Ο Χολέβας μάχεται, κρατά. Ωραία, έρχεται ο Σιώβας και σώζει. Και θα τη διώξει σε out ή σε corner. Για να δούμε τι έχει επιλέξει. Τι έχει δείξει ο διαιτητής και η βοηθή του. Τρεις είναι εκεί. Νομίζω πρέπει να είναι out. Υπάρχει κόντρα στο Λίμα. Μπενφίκα πάνε παίζει με βαθιές μπαλιές. Ο Χολέβας
με τον Λίμα, κερδίζει τις μάχες. Ο Λίμα πέφτει κάτω και βεβαίως είναι out, έχει βάλει το πόδι του την ώρα που ο Σιώβας ερχόταν να καλύψει ο συμπαίκτη του. Είναι πολύ προσεκτική διαχείριση το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Ουσιαστικά είναι μια δεν είναι λασπομαχία γιατί είναι νεράκι του Θεού. Αλλά θέλει τρομερή διαχείριση. Είναι να μην σου τύχει αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Στο χώρο του κέντρου οι νερομαχίες βρίσκουν νικητές τους παίκτες των πρωταθλητών. Ο Βάις εμπροκειμένο. Ο Μίτσελ που δεν φοβάται τη βροχή. Με το κοστούμι του, βρεγμένος. Έχει δώσει μάχες ως μια από τις σημαίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τέτοιο καιρό δεν... Και όταν τα γήπεδα ήταν σε ακόμα χειρότερη κατάσταση, αν και είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς πόσο χειρότερο μπορεί να είναι γήπεδο, αλλά δεκαετία του 80 ο Μίτσελ κυριαρχούσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει δει το δικό του καιρό με πολύ άσχημα με παιχνίδια τα οποία έχουν αυτό το ζήτημα. Ο Μίτροβλου δεν ακολούθησε τη φάση. Θέλει καιρό να προσαρμοστούν λίγο κάποιοι παίκτες. Ο Μίτροβλου δεν ακολούθησε τη φάση. Η μπάλα κολλάει στην περιοχή, αλλά επειδή ήταν δυνατή η πάσα, όντως δεν αισθάνθηκε ότι μπορεί να την κυνηγήσει. Όπως κάνει τώρα ο Τσόρι Ντομίνγκες και πιέζει τον Αρτούρ. Ο Αρτούρ βγαίνει και με τα πόδια διώχνει. Η μπάλα παίρνει ύψος. Και χάρης το βρεγμένο τερέν μένει μέσα για την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα η οποία έχει πέσει πάνω τώρα στη στάση Μανολάου. Ο Μανολάς σωστά τη διώχνει, αλλά δεν βγαίνει πλάγι η μπάλα. Η σέντρα και έχουμε κόρνερ. Ο Μανολάς σωστά την έδιωξε, αλλά το σωστό λάθος είναι πολύ σχετικό αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε μια ομάδα στον Ολυμπιακό που τόσα χρόνια δουλεύει για να παίξει ποδόσφαιρο τεχνικό, ποδόσφαιρο που η μπάλα κεφαλιά, λίγο προσοχή, διώχνει ο Μίτροκλου που έχει γυρίσει. Ποδόσφαιρο λοιπόν που η μπάλα θα ξυρίζει το χορτάρι, τώρα ζητάς αυτή την ομάδα να παίξει με τις λάσπες. Τέλος πάντων. Ο Βάις κυνηγάει τον αντίπαλό του, τον Σιγουέιρα. Ω, πολύ άσχημη κλωτσά, αυτό είναι κάρτα! Αυτό είναι κάρτα! Πολύ άσχημη κλωτσά από τον Πέρες που την έχει γλιτώσει, πρέπει να είναι δεύτερη κίτρινη. Κίτρινη στον Πέρες, θα έπρεπε να είναι η δεύτερη κίτρινη, είναι η πρώτη. Είναι ο τύπος που έχει πάει με τις τάπες πάνω στο Σάμαρη στο πρώτο ημίχρονο. Αυτά είναι τα διαιτητικά δώρα τα οποία ουσιαστικά διαμορφώνουν τη ροή ενός αγώνα. Τώρα η Μπενφίκα θα παίζει με 10. Ο Πέρες, ο οποίος κάνει την μπάλα καθαρά από το Βάις και πάει με μίσος πάνω. Ω, αυτό είναι και κόκκινη απευθείας. Δεν είναι. Είναι πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντζο Πέρες και είναι πάρα πολύ τυχερός που ο γείτονας διαιτητής, ο Μαγένκο, τον κρατά στο παιχνίδι. Ο Βάις γίνεται αλλαγή και στη θέση του περνά. Βέβαια, δεν είναι τώρα για να παίξει ένας τόσο τεχνίτης αθλητής. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Ολυμπιακός ενισχύει λοιπόν τώρα το κέντρο του. Και πολύ καλά πράττει. Ο Ντέλβιν Εντιγκά θα περάσει. Ο Μίτροβλου κυνηγάει την μπάλα. Καιρός να τους τρομοκρατήσει λίγο. Ο Εντιγκά που είναι παιδί το οποίο θα παλέψει, θα προσπαθήσει. Αυτό θέλεις τώρα. Δεν θες τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Θέλεις καλούς κολυμβητές καταρχάς και γενναίους κολυμβητές. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο να παιχθώσεις ο Σαλίνο με ηρεμία. Κρατά την μπάλα μες στην περιοχή. Πιέζεται. Θα τη χάσει. Σήκω, του λέει ο διαιτητής του Λίμα που πολύ βουτιά πέφτει. Τώρα θα μου πει το βοηθάει και το τερέν. Αλλά η βουτιά εδώ δεν έπεισε κανέναν. Η Μπενφίκα όμως κρατά την μπάλα. Προσοχή. Ο Καβαλέιρο θα τη σκάψει. Ο Καρντόζο απομακρύνει ο Μανολάς και out για τον Ολυμπιακό. Out για τον Ολυμπιακό. Ο Εντιγκά ήταν ο Σαλίνο, κράτησε την μπάλα. Και μετά πέσαν και οι δύο μαζί. Ο ένας κρατούσε τον άλλον. Υπάρχει φυσικά πέναλτι. Κανένα πέναλτι. Όπως κρατάει ο Εντιγκά, τον κρατά και ο Σιγουέιρα. Και οι δύο παίκτες βέβαια. Και οι δύο κρατά ένας τον άλλον. Πολύ σωστά ο διαιτητής. Μέχρι να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Μπάλα θα βγει πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Μίτσελ. Η εικόνα του Ζεζούς θυμίζει πολύ τύπο που έχει βγει από τα μπουζούγια και τον έχουν γεμίσει στα ουίσια και τις σαμπάνιες. Είναι
τρομερό το άγχος της Μπενφίκα, το βλέπεις μέσα στη βροχή, και ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα τα πηγαίνει εξαιρετικά. Θα λέγαμε εκπληκτικά, αλλά εκπληκτικά δεν είναι, γιατί το σκορ είναι μόνο στο 0-1. Και είναι τόσο καλός ο Ολυμπιακός που μπορούμε να πούμε ότι το σκορ είναι μόνο 0-1. Μπενφίκα επιτίθεται στο δευτερομήχρονο περισσότερο, φαίνεται πιο ευνοημένη από το νερωμένο τερέν. Τώρα ο Ολυμπιακός γίνει με τον Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου ανοίγει για τον Μανιάτη. Ο Μανιάτης θα περάσει την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα offside. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με τον Φουστέρ. Δεν θα περάσει την μπάλα. Θα κυνηγήσει και θα κερδίσει την κόντρα του Δαβίτ Φουστέρ. Ο Μανιάτης και την περιοχή για τον Φουστέρ. Ο Φουστέρ τελείωσε το παιχνίδι. Θα το τελειώσει. Κάποιος όχι. Ο Μήτρογλου δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Το rebound στον Εντιγκά. Το σουτ δυνατό. Ο Λουιζά απομακρύνει. Άτιμη βροχή. Άτιμη βροχή. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει κανείς. Αυτό που λέγαμε. Τη γλιτώνει η Μπενφίκα, τη σώζει η βροχή. Ο Φουστέρ πλασάρει έξω, χαϊμπάλα περνάει από τον Αρτούρ, κολλάει στη βροχή. Ο Μήτρογλου δεν μπορεί να μπει πρώτο στη φάση, μπαίνουν οι αμυντικοί και σώζεται έτσι η ομάδα της Λισαβόνας, η οποία δεν μπει στο Μαγιάνκο με τις βουτιές της, και ο Ολυμπιακός θαραλέος, μονάδα υποβρυχίων καταστροφών σήμερα. Ξεκινά τις επιθέσεις, η σέντρα στην περιοχή, ο Μπέρτο προλαβαίνει, όμως παραλύει στην περιοχή με το Λίμα. Κολλάει και ο Μανολάσος για να βρωθήσει και η βροχή λίγο τον Ολυμπιακό σε αυτή τη φάση. Είναι βρόχινη ρουλέτα. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων. Θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι απίστευτο. Και κολλάει μπάλα στη βροχή. Στην μπιπ βροχή. Και βγαίνει ξανά ο Ολυμπιακός με τον Μήτρογλου. Που κάνει τάκλιν δυνατό. Μπαίνει στη φάση. Είναι φάουλ. Ζητάει συγγνώμη ο Κώστας Μήτρογλου. Εντάξει, φάουλ έκανε. Κίτρινη από τον διαιτή, τον Αλμέιδα. Δεν διαμαρτύρεται ο Μήτρογλου, διαμαρτύρεται περισσότερο για την μπάλα. Δεν προλάβαινε και μάλιστα ο Αλμέιδα πήγε στην πορεία του τάκλιν. Ο Μίτσελ φωνάει στους παίκτες να μην διακινδυνεύουν πολλές πάσεις κοντινές. Αν μπορούν να κρατούν την μπάλα, είναι και το πιο λογικό αυτό. Ο παίκτης τουλάχιστον με την κατοχή της μπάλας μπορεί να κρατήσει καλύτερα τον έλεγχο, να ελέγξει, να περιορίσει τα λάθη, γιατί μόνο λάθη πλέον θα γίνουν και αυτό το παιχνίδι θα κρυφθεί από τα λιγότερα λάθη. Φτάσαμε στο 20 λεπτό. Μπενφίκα Ολυμπιακός 0-1. Κρατάει ο Ολυμπιακός, δεν απειλείται και έχασε την ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα. Δεν την έχασε ο Ολυμπιακός, την κέρδισε για την Μπενφίκα το λασπωμένο τερέν. Σώθηκε η Μπενφίκα, το πλασέ του Φουστέρ σώθηκε από το λασπωμένο τερέν. Μάχες στο χώρο του κέντρου. Παίκτες Μπενφίκα, οι οποίοι από την απελπισία τους είναι συνέχεια στις καταδύσεις. Το Μαγιάνκο το έχει καταλάβει, είναι έμπειρος διαιτής, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο λάθος. Καταλαβαίνει όταν βλέπει μια ομάδα η οποία περισσότερο προσπαθεί να κλέψει κάτι παρά να το κερδίσει καθαρά. Φάουλ για τους Λουζιτάνους, φέρνουν την μπάλα στις μεγάλες περιοχές του Ολυμπιακού. Μανολάς και Σιώβας θα απομακρύνουν. Μπενφίκα με τον Μάτιτς, κόρνερ από το Σαλίνο. Σιώβας και Μανολάς δεν έχουν χάσει φάση, ούτε μία φάση. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο τους. Η βροχή έχει σταματήσει λίγο και σταματώντας η βροχή θα βγάλει και τη λάσπη σιγά σιγά. Αλλά είπαμε, Αλαγκέρκο, Μαλαγκέρ, το κόρνερ εκτελείται. Καθαρίζουν και πάλι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φουστέρ φάουλ, φάουλ που κερδίζει στη μεγάλη περιοχή. Τι παιχνίδι έχει κάνει ο Νταβίτ Φουστέρ. Τι παιχνίδι έχει κάνει. Και κάρτα. Στον Γκαρά είναι. Ποιος είναι ο κύριος που θα την εισπράξει. Είναι ο Γκαϊτάν. Καθαρό φάουλ. Με έναν Φουστέρ ο οποίος... ο Τσόρ έχει βάλει τον γκολ. Τι ασίστ είναι του Κώστα Μήτρογλου. Αλλά το παιχνίδι σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή έχει τις κούρσες του από το πρώτο ημίχρονο του Νταβίτ Φουστέρ. Έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Νταβίτ Φουστέρ. Έχει τρέξει πάρα πολύ. Έχει κυνηγήσει φάσεις. Έχει κρατήσει ζωντανή την μπάλα. Έχει κερδίσει κόντρες. Έχει βοηθήσει το κέντρο στην άμυνα. Έχει βγάλει τις δύο πάσες, τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Μήτρογλου. Είναι συγκλονιστική η παρουσία του. Λουιζάο τώρα θα στείλει την παραπλάκη. 62 δευτερόλεπτο. Μπενφίκα Ολυμπιακός 0-1. Θέλει και λίγο διαχείριση αυτό το διάστημα. Αν και ο Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό διαχειρίζεται το παιχνίδι.
Θα τολμήσουμε να πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο είναι καλύτερο και από αυτό της Παρή. Δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, δεν μπορεί ποτέ να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ή μάλλον να ξαναγίνει, θα ξαναγίνει αργότερα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο δρά ο Ολυμπιακός, ο τρόπος με τον οποίο κρατά την μπάλα, δημιουργεί τις τρεις κλασικές ευκαιρίες και βάζει και τον γκολ, ο τρόπος που κρατά την Μπενφίκα μακριά από την περιοχή του, είναι ο τρόπος μιας πολύ πολύ μεγάλης ομάδας, η οποία πάει στην Λισαβόνα για να πάρει την νίκη. Δεν κάνει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Τίποτα περιττό, τίποτα εντυπωσιακό, έτσι, για να... Η Λάμψη είναι το παιχνίδι του. Η Λάμψη είναι οι τρεις βαθμοί που χρειάζεται τώρα. Και μία ακόμα κάρτα. Τώρα βαράνε παίκτες της Μπενφίκα γιατί σταμάτησε η βροχή. Δεν σταμάτησε η βροχή, σταμάτησε η καταρακτώδης βροχή. Μία ακόμα κάρτα για τον Γκαϊτάν αυτή τη φορά. Για τον Σιγουέιρα, με συγχωρείτε. Ολυμπιακός τώρα από τα δεξιά. Κερδίζει ένα ακόμα πλάγιο, 63 λεπτό. Καλό είναι να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του όσο παραπάνω μπορεί. Τρίπλα δεν ολοκληρώθηκε, η Μπενφίκα κλέβει. Με βαθιές παλιές προσπαθούν να απειλήσουν. Βαθιές παλιές που δεν θα περάσει ούτε μία. Στα ίσια δεν θα περάσει καμία βαθιά παλιά από την άμυνα του Ολυμπιακού. Βαριά κουβέντα, αλλά σίγουρη κουβέντα βλέποντας τον Μανολάκη τον Σιώβα σήμερα. Ας βγάζουν όσες σέντρες θέλουν. Ο Ολυμπιακός με γκολ από βαθιά παλιά, με σέντρα από βαθιά παλιά, γκολ δεν δέχεται. Σε καμία περίπτωση. Και τώρα ανεβάζει πολύ την ομάδα ο Μίτσελ. Την ανεβάζει ψηλά και κλέβουν την μπάλα. Δεν υπάρχει offside. Υπάρχει offside, μάλλον. Συγγνώμη. Υπάρχει offside. Ανεβάζει την πίεση. Ο Ολυμπιακός παίζει με 5 λεπτά. Καθοδηγείται άψογα από τον προπονητή του. Εδώ, δεν φάνηκε έναν offside. Πρέπει να κάλυπτε ο Γκαράι τον Ντομίνγκες. Το δείχνει και ο Μίτσελ. Βολέα από τον Αρτούρ φέρνει την μπάλα έξω στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Εκεί δύο παίκτες, ο Εντιγκά και ο Σιώβας ισοπεδούν τον αντίπαλο. Έχει πέσει άσχημα ο Δημήτρης Σιώβας και νομίζω πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο Σιώβας και ναι, τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι, πρέπει να το έχει σταματήσει πολύ νωρίτερα. Έχει χτυπήσει στην κόντρα με τον Εντιγκά ο Σιώβας. Ή από τον Καρντόζο. Ένας από τους κάποιους τον χτύπησε. Σηκώνεται. Τελείωσε η ιστορία. Από τον Καρντόζο είναι αυτός που πήγε, συγγνώμη. Από τον Μουσάτο του Ολυμπιακού. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν με το Μανιάτη να πασάρει στον Φουστέρ. Αυτός πλάσαρε, η μπάλα θα ήταν γκολ, αλλά κολλάει στη λάσπη. Κολλάει στο νερό. Ο Φουστέρ δεν μπορεί να κάνει το 0-2. Μάλλον αυτός μπορεί να το κάνει, δεν του επιτρέπεται να κάνει το 0-2. Ο Ολυμπιακός παίζει και αυτός πολύ δυνατά, παντά στη δύναμη με δύναμη. Η κεφαλιά ελέγχει τη φάση. Φάουλ, φάουλ, υπάρχει φάουλ. Έχει τελειώσει η φάση, δεν υπάρχει τίποτα ούτε δοκάρι, ούτε τίποτα στο σουτ που επιχειρεί. Ο Λίμα. Υπάρχει καθαρό φάουλ που έχει κάνει λίγο νωρίτερα ο Γκαϊτάν. Παίκτες του Ολυμπιακού βάζουν σωστά το κορμί τους, το κάνει ο Χολέβας τώρα. Βέβαια. Καθαρό φάουλ, γιατί ο Χολέβας δεν μπορεί να βρει την μπάλα από το μαρκάρισμα του αντιπάλου. Καθαρό φάουλ του Καρντόζο. Το σούτ μετά του Γκαϊτάν στο δοκάρι. Σκοστό εκ το λεπτό, 0-1 πάντα. Με τον γκολ του Ντομίνγκες από το 29. Με ένα από τα χειρότερα τερέν που έχουμε δει σε αγώνα Champions League. Πολύ χειρότερο από τα χιονισμένα τερέν της μαμάς Ρωσίας που βλέπουμε καμιά φορά. Με την καταρακτώδη βροχή από το πρώτο 20 λεπτό, πλέον έχει καταντήσει τον αγωνιστικό χώρο βάλτο, λίμνη, βούρκο, πισίνα, όπως θέλετε πείτε το. Και πάλι ο Ολυμπιακός δεν κινδυνεύει. Διαχειρίζεται και αυτό. Ο Σιώβας σηκώνει τα χέρια του παίκτες που θα καθίσουν να εκτελούν φάουλ με τον Πέρες. Στο θέμα με την παράσταση της μεγάλης περιοχής, μια κεφαλιά. Καθαρίζει τη φάση ο Χολέβας στο σημείο του πέναλτι και σηκώνει ψηλά την μπάλα. Θα την γυρίσει στον Γκαράι, αυτός θα την επαναφέρει. Οι κόντρες ευνοούν τους πρωταθλητές. Ο Μανιάτης
θα κερδίσει το out. Βεβαίως, βεβαίως. Παίκτες της Μπενφίκα παίζουν απελπισμένα. Και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός τελευταία 25 λεπτά του αγώνα. Παίζουν απελπισμένα, δεν έχουν καθαρό μυαλό. Προσπαθούν να τσαμπουκαλευτούν, προσπαθούν να τρομάξουν με κάποια δυνατά τάκλιν, με κάποιες σκληρές προσπάθειες. Ο Ολυμπιακός αυτό πλέον θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και μέχρι τώρα παίρνει άριστα όπως από το πρώτο λεπτό. Η ψυχραιμία, η αρτιότητα στο παιχνίδι φέρνουν τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή να προηγείται και να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Κυρίως δε να μην έχει απειληθεί μετά το τρίτο λεπτό ούτε μία φορά. Καμία σοβαρή απειλή. Ο Γιαταμπαρέ θα περάσει. Έτερος δυνατός παίκτης, βαρύ κορμί. Τώρα αυτό χρειάζεται στη θέση του Φουστέρ. Φουστέρ που έτρεξε, δεν πρέπει να έχει περισσότερες δυνάμεις. 70 λεπτά τρεξίματος. Θα είχε χρηστεί για σκόρερ, αν του το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Πόσες φορές μπορώ να το πω αυτό. Χειροκροτεί και αποθεώνει τον λαό του Ολυμπιακού, που πλέον είναι ο μόνος που ακούγεται στον Ταλούζ. Είναι απόλυτη κυριαρχία της ομάδας στην πισίνα, απόλυτη κυριαρχία του κόσμου στην εξέδρα. Για τα Μπαρέ περνά, για τις έντρες, για το σκληρό παιχνίδι των Πορτογάλων. Μίτσελ κάνει το καλύτερο με Χινκά, με Ντιγκά και Ανταμπαρέ, προκειμένου η ομάδα να μην απειληθεί όπως δεν έχει απειληθεί σοβαρά από το τρίτο λεπτό. Και τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά σε αυτό το διάστημα. Ο Μίτρογλου περνά, έχει τρεις αντιπάλους. Τελικά ο τρίτος θα του πάρει την μπάλα. Διώχνουν όπως η Μπενφίκα, προσπαθούν να μου σε μια αντεπίθεση, αλλά δεν είναι εύκολο στον Καρτόζο που είναι και offside άλλωστε. Και δείχνει να έχει χτυπήσει. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κλειστεί στην περιοχή του και αυτό κάνει. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο Μίτσελ. Δεν χρειάζεται βέβαια από εμάς να το πούμε, ένας καταξιωμένος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ένας μεγάλος coach. Δεν χρειάζεται. Το βλέπουμε ήδη στα παιχνίδια του Champions League. Ουσιαστικά έχει ένα κακό ημίχρονο Ολυμπιακός και τίποτα άλλο. Σήμερα η ενδεκάδα, ο τρόπος που χειρίστηκε το παιχνίδι, που χειρίζεται ακόμα το παιχνίδι Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που του βάζει η Μπενφίκα, είναι υποδειγματικός. Είναι εικόνα καθαρά μεγάλης ομάδας. Βαρύ τερέν, ο Ολυμπιακός έχει πολλές λύσεις, αυτό είναι το συν της φετινής ομάδας. Η διοίκηση των Ερυθρολεύκων, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόσθεσαν πολλές επιλογές, πολλούς παίκτες για να μπορεί ο προπονητής να διαλέγει ανάλογα, ακόμα και με τις καιρικές συνθήκες όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Με Ντιγκά και Γιαταμπαρέ να περνούν στη θέση Βάις και Φουστέρ, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Με Βίγα προσπαθεί να βγει σε μια επίθεση. Το σουτ, η μπάλα περνά out. Δεν ανησυχεί τον Ρομπέρτο, αλλά νομίζω υπάρχει offside πριν. Δεν μπορούν να βάλουν γκολ ούτε σε νεκρό χρόνο, ούτε στη στιγμή που δεν παίζεται μπάλα οι παίκτες της Μπενφίκα. Και βεβαίως είναι και offside. Ο Μανολάς το ακολούθησε το λήμα. Το σουτ του δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και δάκρυα στον Ταλούζ. Θα πρέπει να είναι συνηθισμένοι όταν έρχεται η ελληνική ομάδα τι γίνεται εκεί. Βέβαια υπάρχει χρόνος ακόμα, υπάρχει δρόμος. Αλλά αυτός ο Ολυμπιακός, έτσι όπως παίζει σε αυτό το διάστημα, είναι πολύ δύσκολο να απειληθεί. Και τώρα πλέον ο Ολυμπιακός μεταφέρει το παιχνίδι προς τη μεγάλη περιοχή της Μπενφίκα. Φωνάζει ο Μίτσελ να μην μένουν παίκτες στην άμυνα. Θέλει συνεχείς εναλλαγές θέσεων και θέλει και την ομάδα του να πιέζει. Πλάγιο που εκτελείται για τον Γιαταμπαρέ. Ο Γιαταμπαρέ θα κάνει το φάουλ στο σημείο του κόρνερ. Στην άμυνα της Μπενφίκα βεβαίως. Προσπάθησε να διεκδικήσει τη φάση από τον Σιγουέιρα. Και θα κάνει το φάουλ. Φάουλ στην άλλη άκρη του γηπέδου. Ο κόσμος γκρινιάζει στον Ταλούζ, η Μπενφίκα αγχώνεται, 72 λεπτά, ο Ολυμπιακός προηγείται. Πάει για το δεύτερο συνεχόμενο διπλό του. Ο Σάμαρης διώχνει η κεφαλιά, κάνει την κίνηση για τα Μπαρέ να ακολουθήσει τη φάση. Ο Γκαράι θα στείλει την παραπλάγιο. Φαίνεται πάντως ότι τα νερά τουλάχιστον πέριξ της μεγάλης περιοχής της Μπενφίκα να έχουν απορροφηθεί. Αυτό βοηθάει τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Και ο Γιαταμπαρέ δεν έχει μπει απλά για να μηνθεί. Στέκεται δίπλα στον Μίτρογλου. Στέκεται κοντά του, μάλλον πιο σωστά. Έχει αρκετές δυνάμεις και μεγάλη διάθεση να διακριθεί. Σάμαρης. Η πάσα του δεν θα περάσει.
ούτε η πάσα του πρώτου θα περάσει από το Σάμαρη, κεφαλιά. Σηκώνουν την μπάλα, θα βγει ο Αρτούρ και θα μπλοκάρει. Πρέπει να ήταν στο χώρο του κέντρου Εντιγκά. Το βολέ αμέσως. Υπάρχει offside ή φάουλ. Όχι, φάουλ σε βάρος του Δημήτρη Σιώβα που κέρδισε και πάλι τον Καρτόζο, αλλά εδώ διαιτητής είδε φάουλ. 73ο λεπτό. Καθαρή φάση. Δεν νομίζω ότι έγινε κάτι. Τέλος πάντων. Φάουλ και την Μπενφίκα. Θα εκτελέσουν αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Από τα αριστερά, όπως επιτίθενται. Μια στημένη μπάλα. Ο Ρομπέρτο βγαίνει και ελέγχει. Προτίμησε να τη διώξει με γροθιές. Τελικά δεν ήταν παρακινδυνευμένο και βγαίνει ο Ολυμπιακός στα δεξιά. Με τον Γιαταμπαρέ να καλπάζει. Καλπάζει ο Γιαταμπαρέ. Η σέντρα του είναι καλή για τον Τσόρι. Λίγο γλιστράει ο Τσόρι για τον Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου δεν μπορεί. Α! Το Γκαράι πρόλαβε και του τσίπησε την μπάλα. Τρομερή αντεπίθεση με τον εφορμούντα Σαμπού Γιαταμπαρέ που του κλέβει και την μπάλα. Ολυμπιακός με τον Σάμαρ. Ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα. Γυρνά το παιχνίδι για τον Ντομίνγκες. Δεν μπορεί, όχι. Είναι δυνατή η πάσα. Δεν μπορεί ο Τσόρι Ντομίνγκες. Ο Γιαταμπαρέ δεν έχει μπει μόνο για να αμυνθεί. Δεν έχει μπει μόνο για να δώσει ένα κορμί στο χώρο του κέντρου. Κάλπασε από τα δεξιά, πέρασε μια άψογη πάσα στον Τζόρι Ντομίνγκες. Εκεί μέτρησε και το 74ο λεπτό, η κούραση δηλαδή, αλλά και το βαρύ τερέν. Δεν μπόρεσε ο Τσόρι να περάσει την μπάλα όπως έθελε στο Μήτρογλου, που πλέον θα έμπαινε μέσα στην μεγάλη περιοχή απέναντι από τον Αρτούρ και εκεί ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Που όχι μόνο δεν κλείνεται, όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά είναι αυτός που επιτίθεται, είναι αυτός που κρατά την μπάλα, είναι αυτός που δημιουργεί τις ευκαιρίες. Φάουλ θα εκτελέσει ο Σιώβα στη γραμμή του κέντρου. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Εκεί που ο Αρτούρ φαίνεται να ελέγχει, ο Γιαταμπαρέ ακολούθησε. Ο Αρτούρ όμως έλεγξε και κάνει και το βολέι. Η Μπενφίκα με βαθιές μπαλιές θέλει να απειλήσει. Ο Μανολάς γυρνάει την μπάλα προς τα πίσω. Εντιγκά τον καλύπτει. Διαβασμένος Ολυμπιακός. Προπονημένος σωστά. Δουλεμένος. Τι να πούμε. Ο Μίτσελ έχει κάνει σήμερα προπονητικές. Να το θέσουμε πιο σωστά, έχει κάνει σήμερα αυτό που ξέρει καλύτερα. Να προπονεί την ομάδα του και την εμπιστοσύνη που του δείχνει και η διοίκηση του συλλόγου. Φαίνεται πόσο δίκιο έχει. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Βλέπε, δύο και τρεις πέφτουν πάνω στην μπάλα. Ο Γιαταμπαρέ θα την κλέψει και βγάζει τον Ντομίνγκε στο χώρο του κέντρου. Είναι τρεις, αλλά ερυθρόλευκη. Και τώρα η μπάλα θα πάει για τον Μήτρογλου. Δεν την ακολουθεί, είναι δύσκολο. Έχει κουραστεί και ο Κώστας Μήτρογλου. Είναι δύσκολο το τερέν. Ο Ντομίνγκες του δείχνει ότι δεν μπορούσε να περάσει πολύ καλύτερη μπάλα. Και λογικό είναι. 75ο λεπτό. Θα προσπαθήσει. Ο Μανολάς καθαρίζει τη φάση. Καθαρά. Καθαρά. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Τίποτα. Τίποτα. Φωνάζουν στο βοηθό. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να επιτεθεί. Είναι εντελώς εκτός ελέγχου αυτή η Μπενφίκα. Ευκαιρία να πετύχει και δεύτερο γκολ. Αρκεί να του το επιτρέψει ο αγωνιστικός χώρος. Ο Μανολάς δεν έκανε τίποτα. Μπήκε πρώτο στη φάση και είδε τον αντίπαλό του να βουτάει. Τόσο απλά. Ο Ζεζούς τα βάζει με τον βοηθό και όταν οι παίκτες βλέπουν τον προπονητή να τσακώνεται με τους διαιτητές, σημαίνει πως έχει χαθεί το παιχνίδι. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ο αγώνας, αλλά η Μπενφίκα πνευματικά δεν είναι στον ταλούς. Ο Ολυμπιακός την έχει στείλει να κάνει βόλτα στο Πόρτο, να κάνει βόλτα στον Ατλαντικό, όπου θέλει. Έχουμε μια διακοπή στο 76ο λεπτό. Υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ο Κώστας Μανολάς. Ο Ζεζούς τα λέει με τον Πέρες. Φωνάζει, δείχνει να πονάει λίγο πιο πάνω από τον Αστράγαλο ο Κώστας Μανολάς. Το ιατρικό τμήμα του Ολυμπιακού αμέσως κοντά του. Με 10 θα κληθεί να παίξει αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός. 77ο λεπτό, 0-1 με τον γκολ του Ντομίνγκες. Και την Μπενφίκα να μην έχει απειλήσει σοβαρά από το 3ο λεπτό και μετά. Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Ο Ολυμπιακός έχει δύο κλασικές ευκαιρίες στα πρώτα 9 λεπτά. Έχει τον γκολ, το σούτ του Μήτρογλου και τον γκολ που θα μπορούσε να έχει σημειώσει ο Φουστέρ. Μπάλα πήγε προς τη γενή εστία, αλλά το άσχημο τερέν με την καταρακτώδη βροχή κόλλησαν την μπάλα και δεν διαμέτρεψαν να αναπαυθεί στα δίχτυα
τη Μπενφίκα. Η Μπενφίκα που εκτελεί τώρα ένα πλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν περνά τίποτα από εκεί. Ο Σάμαρης έχει γυρίσει ως δεύτερο στόπερ και βοηθάει. Και πάλι Μπενφίκα με σέντρες μέσα στην περιοχή. Καθαρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σαλίνο έξω από την περιοχή θα βγάλει για τον Ντομίνκες. Αυτός κερδίζει την κόντρα και βγάζουν τον Μανιάτη. Οι συμπαίκτες του, έχει δοθεί φάουλ. Τι φάουλ? Δεν μπορεί να είναι φάουλ αυτό. Ο Ντομίνκες πήγε στη φάση βάζοντας κόντρα στην μπάλα πάνω. Σωστά διαμαρτύρεται ο Μανιάτης, αυτός που έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Ο Σάμαρης από την άλλη αμέσως συγκεντρώνει την άμυνα. Ο Ολυμπιακός παίζει με 10. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Ο Ντομίνκες πηγαίνει καθαρά πάνω στην μπάλα. Κερδίζει την κόντρα και πέφτει ο αντιπαλός του. Τέλος πάντων. Φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Με τον Γκαϊτάνα θέλει να το εκτελέσει. Ο Ρομπέρτο καθοδηγεί την άμυνα. 78 λεπτό. Ο Πέρες με τον Γκαϊτάν. Σέντρα, κανένα πρόβλημα για την άμυνα. Διώχνουν με τον Μανιάτη. Ο Γιαταμπαρέ παίρνει και αυτή την κεφαλιά. Ο Ντομίνκες και έρχεται ο Ντιγκάν να του πάρει την μπάλα και να φύγει στην επίθεση. Από τα αριστερά με τον Καβαλέιρο η μπάλα του. Η μπάλα θα βγει δεξιά για τον Γιαταμπαρέ. Για να δούμε. Έχουν γυρίσει. Πανικόβλητ παίκτες Μπενφίκα. Και τώρα μπορεί στο Μίτροβλητ το σουτ. Όχι, είναι ψηλά out. Είναι ψηλά out, αλλά έχοντας 5 αντιπάλους ήξερε ότι δεν έχει να κάνει κάτι καλύτερο εδώ. Ο Μίτροβλητ που θα είναι πολύτιμος αυτά τα λεπτά να κρατήσει μπάλες, να απειλήσει, να μην τους αφήσει να βγουν στην μεγάλη περιοχή. Το βολέο, ο Χολέβας κυριαρχεί. Ντομίνκες και έχει αστήρευτες δυνάμεις. Κακώς είπαμε ότι κουράστηκε πριν. Ο Ντομίνκες χορεύει από τα δεξιά και ξεπερνά τον αντίπαλό του. Συγκλίνει στην περιοχή, έρχεται βοήθεια από τον Χολέβα. Δεν είναι τόσο καλή μπάλα. Η πάσα προς τον ομογενή αμυντικό. Πλάγιο τον Ολυμπιακό στρίψη μεγάλη περιοχή στην Μπενφίκα. Κερδίζει και μέτρα. Δεν κερδίζει χρόνο. Θα το κάνει η ομάδα Ολυμπιακό για να κρατήσει το 0-1. Παίζει για να κάνει το 0-2. Μανιάτης την κρατάει την μπάλα, πατάει περιοχή. Πασάρι το σου του Μίτροβλου κόντρα. Ή out. Out δίνει ο Μαγένκο, παρότι ο Γκαράι φάνηκε να έβαλε κόντρα. Μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τι ματσάρα έχει κάνει σήμερα αυτή η ομάδα. Πόσο γεμάτο είναι το παιχνίδι της. Και δεν έχει απειληθεί. Και πάλι καθαρίζει ο Εντιγκά στο χώρο του κέντρου. Ντομίνκες. Τώρα υπάρχει χέρι του Τσόρι. Ωραίες σκηνές στον πάγκο της Μπενφίκα. Φωνάζουν οι παίκτες, ο Αμορίμ συγκεκριμένα στον Ζεζούς να κάνει μια αλλαγή. Είναι στο 80 λεπτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουν. Για να δούμε. Τώρα βρίσκονται έξω από την περιοχή. Καθαρίζει τη φάση για τα Μπαρέ με διπλό τάκλιν και θα βγάλει το Σαλίνο από τα δεξιά. Ο Πορτογάλος σηκώνει το κεφάλι και προτιμά να κάνει κούρσα. Υπάρχει φάουλ, το οποίο δεν δίνει όμως ο βοηθός. Και ο Σάμαρης κατεβάζει την μπάλα από μια βαθιά παλιά που δεν πέρασε ποτέ. Μίτρογλου. Του φεύγει λίγο μπάλα, αλλά βρίσκεται έξω από την περιοχή από τα αριστερά. Ο Κώστας Μίτρογλου με τον Λουιζάο. Να δούμε τι σιρτάκι του ετοιμάζει. Ο Μίτρογλου κρατά. Κόντρα στον Λουιζάο. Έρχεται ο Ντιγκά με τεράστιες δυνάμεις. Και αυτός και ο Γιαταμπαρέ. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, οι παίκτες του Ολυμπιακού συνεχίζουν. Μανιάτης περνά δύο αντιπάλους από τα αριστερά. Η πάσα του για τον Ντιγκά με στην περιοχή. Για να δούμε τι ετοιμάζει. Το σουτ κοντράρει στον Λουιζάο. Μία πάσα ακόμα γινότανε. Πολλά θα άλλαζαν. Ο Καρντόζο στον χώρο του κέντρου. Του καθαρίζει την μπάλα ο Μανολάς που έχει γυρίσει. Ξεκούραστος πλέον από τα 2-3 λεπτά που βγήκε εκτός. Η σέντρα του για τα Μπαρέ. Ο Μίτρογλου είναι offside. Όχι, είναι offside. Είναι offside. Έχει σταματήσει την μπάλα. Κρατήσαμε τη φωνή για το άλλο 2-0. Όχι, είναι offside. Έχει σηκώσει αμέσως ο βοηθός. Αλλά ο Αθεόφοβος το βάλε. Είναι offside. Αλλά το βάλε από το σημείο του πέναλτι. Αλλαγές. Ο Αμορίμ εκνευρισμένος περνάει και φωνάει στους παίκτες του όλοι μπροστά. Και θα περάσει μαζί με τον Αμορίμ. Μία ακόμα αλλαγή. Αλλά έκανε δύο αλλαγές. Πρέπει να έφυγε και ο Γκαϊτάν. Ναι, και ο Ροντρίγκο πέρασε τη θέση του. Δύο αλλαγές για την Μπενφίκα στο 82ο λεπτό. Γι' αυτό φωνάζανε στον Ζεζούς, γιατί είχε δύο αλλαγές και τι είχε κάνει. Δικό του πρόβλημα. Τώρα η Μπενφίκα θα τα δώσει όλα για όλα. Ο Ολυμπιακός δεν θα πανικοβληθεί. Σωστές αντιδράσεις. Όπως τώρα ο Μανολάς που σπέβδει μπροστά από τον Καρτόζο με το στήθος, κατεβάζει και διώχνει την παλαπλάγιο. Αυτά θέλει ο Ολυμπιακός.
Θα πιέσει η Μπενφίκα, είπαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα, είναι γηπεδούχος ομάδα. 80... Τώρα έχουμε 80 λεπτά, γιορτάζουμε τα 80 λεπτά από την μοναδική ευκαιρία της Μπενφίκα. Στο δεύτερο λεπτό. Τίποτα άλλο, ένα σούτ σε εκτέλεση φάουλ στην περιοχή. Μεγάλη προσπάθεια τώρα. Φάουλ για την Μπενφίκα. Μέσα στην περιοχή έρχεται η μπάλα. Το γύρισμα, κόντρες out. Out δείχνει στους συμπαίκτες του ο Ρομπέρτο να μην κυνηγήσουν τη φάση. Out είναι, βέβαια. Βέβαια. Η corner. Αλλάζει η απόφαση ο διαιτητής. Δώρο για την Μπενφίκα στο 83. Corner. Καθαρό out. Μπάλα έχει πετύχει τον Μάτιτς, νομίζω. Corner για την Μπενφίκα. Χάνει λίγο τη φάση. Και έχουμε γκολ. Καρντόζο. Όχι, έχασε τη φάση εδώ Ρομπέρτο. Στο 83 ακριβώς. Είπαμε. 80 λεπτά πέρασαν. Γκολ από τον Καρντόζο. Χάθηκε η φάση από τον Ρομπέρτο. Δεν τον κάλυψε η άμυνα. Στο 83 ισοφαρίζει Μπενφίκα. Η πίεση ασκήθηκε σε αυτό το διάστημα. Η εκτέλεση corner. Το corner που δεν υπήρξε ποτέ. Έχασε τη φάση και ο Σιώβας από τον Λουιζάο. Κεφαλιά στρώνει στον Καρντόζο. Και όλα αυτά ξεκινούν από corner το οποίο ήταν out. Ήταν πεντακάθαρο out. Ο Ολυμπιακός τιμωρείται μία από το λασπωμένο τερέν και μία από το διαιτητή. Και είναι τρομερό να σκεφτεί κανείς ότι τρεις διαιτητές δεν είδαν την μπάλα ήταν out. Δώρο του διαιτητή, εκτέλεση corner. Μπαλά φεύγει από τον. Δεν μπορεί μάλλον να την πιάσει ο Ρομπέρτο. Στη μικρή περιοχή ο Σιώβας χάνει κεφαλιά από τον Λουιζάο. Μάλλον προσπαθεί να τη διώξει κοντράρει την μπάλα. Στρώνει τον Καρντόζο στη γραμμή του τέρματος. 1-1. Ο Ολυμπιακός όμως στο 84 έχει την ευκαιρία να επιτεθεί αυτός. 1-1. Η ισοφάρηση Μπενφίκα αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Με τα χίλια ζόρια ισοφάρισαν και με κόρνερ το οποίο δεν υπήρξε ποτέ. Ο Ολυμπιακός που είναι αδικημένος σε αυτό το διάστημα. Ο Σάμαρης εκτελεί, ο Αρτούρ θα μπλοκάρει. Πορτογάλοι είναι αυτοί είπαμε, που καίγονται. Ο Ολυμπιακός το έχει διαχειριστεί άριστο το παιχνίδι, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όταν ο διαιτητής δείχνει μετά από τόση κούραση των παικτών και με αυτό το τερέν ανύπαρκτο κόρνερ. Μπενφίκα στην περιοχή, προλαβαίνει ο Σιώβας και θα στείλει την μπάλα κόρνερ. Δεύτερο καθαρό κόρνερ αυτή τη φορά. Μην επιδράσει τώρα η απογοήτευση, δεν υπάρχει λόγος για απογοήτευση. Σίγουρα υπάρχει το παράπονο, διότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα κόρνερ που δεν έγινε ποτέ. Το γκολ το οποίο πρέπει να έχει μπει του Φουστέρ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να αντιδράσει. 85 λεπτό η εκτέλεση του κόρνερ. Απομακρύνουν οι πρωταθλητές με τον Τσόρι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Τσόρι κρατά την μπάλα, κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Θα την κρατήσει, θα πάρει και το φάουλ. Έχω την αίσθηση βεβαίως. Τι. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Να. Αλλά είπαμε. Ο Τσόρι εκτελεί γρήγορα. Δεν τον αφήνει όμως. Ο Μαγιένκο γυρνά την μπάλα πίσω. Μαγιένκο και τρεις διαιτητές. Αυτός διαιτητής γραμμής και ο βοηθός δεν είδαν το καθαρό out στο corner από το οποίο προήλθε τον goal της Μπενφίκα. 1-1. Μπενφίκα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός που έχει παίξει εξαιρετικά. Η τελευταία της οπαλία, θυμίζουμε, ήταν το 98 στην Πορτογαλία, στο 2-2 εκείνο με την Πόρτο. Για τα παρέξω την περιοχή, κρατά, γυρνάει την μπάλα λίγο πιο πίσω στον Ντομίνγκες. Ο Ντομίνγκες ελέγχει, ο Ολυμπιακός πλέον ελέγχει αυτό το παιχνίδι. Η πάσα του Ντομίνγκες, κεφαλιά από το Μανιάτη, του Μανιάτη που έχει γίνει και δεύτερο φόρ τώρα. Ο Ολυμπιακός πιέζει για το 1-2, όχι σέντρα δεν περνά, καθαρίζει ο Αρτούρ τη φάση και να βγάλει την ομάδα του σε αντεπίθεση. Από τα αριστερά, γρήγορα Μανολάς, πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής για την Μπενφίκα. Ανοιχτό παιχνίδι πλέον. Ο Ολυμπιακός όπως πήγε τον αγώνα δεν θέλει να πίσω και είναι άσχημα και βγαίνει από τα δεξιά. Ο Σάμαρης σηκώνει το κεφάλι, βλέπει το Μήτρο που κάνει κίνηση, αλλά όχι είναι κακή πάσα. Πάσα φάει κατευθείαν στον Αρτούρ. Δεν έχουν περάσει πολλές πάσεις από τον Ανδρέα Σάμαρη. Είναι άριστα, αλλά τι να ζητήσεις όταν έχεις ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ στον χώρο του κέντρου ή και στην άμυνα με τις κεφαλιές. Δεν είναι εύκολο. Σαλίνο, υπάρχει offside ή φάουλ επιθετικό του Καρντόζο. Στο 27ο λεπτό, Μπενφίκα Ολυμπιακός 1-1. Ο σκόρερ της Μπενφίκα έκανε το φάουλ.
Τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό, ο Μεντζανή στη θέση του Τσόρι Ντομίνγκες. Ενισχύει την άμυνα. Ο Μίτσελ, μαζί με τον Φουστέρο, κορυφαίος του Ολυμπιακού, ο σκόρερ του Ολυμπιακού. Έχει κρατήσει μπάλα, έχει βγάλει πάσα. Έχει τρέξει 87 λεπτά, κατάπαυστα. Ο Μεντζανή επιστρέφει στην ενδεκάδα σε αυτά τα τελευταία πολύ κρίσιμα 2,5 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις. Δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα κλειστεί στην περιοχή του, αλλά σίγουρα τόσες βαθιές θέλει βοήθεια άμυνα. Φωνάζει ο Ντομίνγκες προς το διαιτή. Ο Ολυμπιακός με τον Σάμαρη για τα μπαρέ, ωραία συνεργασία με τον Σαλίνο. Υπάρχει φάουλ και φάουλ για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, φάουλ που κερδίζει για τα μπαρέ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Πολύ ωραία, μπορεί να έρθει μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Με τα τεράστια κορμιά που έχει ο Ολυμπιακός, του χρωστά αυτό το παιχνίδι ένα δεύτερο γκολ. Του το χρωστά ο καιρός, το χορτάρι. Του το χρωστά ο διαιτητής με το απίθανο αυτό out που μετέρεψε σε corner και ήρθε τον γκολ. Να είμαστε στο 88. Corner, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Χωσέ Χολεβάς. Μπάλα έρχεται στην μεγάλη περιοχή. Όχι. Πολύ άσχημο. Πολύ ψηλά out. Ένα καλό στημένο. Το μόνο που έλειψε σήμερα από τον Ολυμπιακό έως τώρα είναι μια καλή εκτέλεση corner ή foul. Τίποτε άλλο. Ο Ρομπέρτο δείχνει στους συμπαίκτες να απαγκριθούν. Η μπάλα φτάνει σε αυτόν. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που κυνηγά τον γκολ. Είναι φοβερή εικόνα των πρωταθλητών Ελλάδας. Είναι άδικο το 1-1, αλλά είναι φοβερή η νοοτροπία τους. Δεν κλείνονται, δεν επιτρέπουν στην Μπενφίκα να πιστέψει ότι θα τους κλείσει στην αιστεία τους. Ο Ρομπέρτο κάνει ένα πολύ δυνατό βολέ. Φέρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχή των Πορτογάλων. Ο Γιαταμπαρέ παλεύει με τον Σιγουέρα, παίρνει και την κεφαλιά. Δεν παίρνει μπάλα για τον Μίτρογλου. Ο Μίτρογλου δεν είναι offside. Πρέπει να κρατήσει την μπάλα. Δεν την κράτησε, δεν μπόρεσε να την κρατήσει γιατί κινήθηκε προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός όμως ξαναπαίρνει με τον Σαλίνο. Είναι τρομερό το παιχνίδι των πρωταθλητών. Εντιγκά με τον Γιαταμπαρέ. Ο Σαλίνο ανοίγει, όχι, άνοιξε πολύ την μπάλα και out. Δεν κλείνεται ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό του παιχνιδιού. Δεν κλείνεται ο Ολυμπιακός. Είναι αυτός που πάει να κάνει το 1-2. Όχι η Μπενφίκα που ισοφάρισε στο 83. Είναι ο Ολυμπιακός αυτός που πιέζει. Αλλαγή στο πλάγιο. Μπράβο, μπράβο. Βέβαια τώρα τι να πούμε. Μπράβο στο Μαγιάνκο. 3 λεπτά καθυστερήσεων. Κόστησε μέχρι τώρα ένα γκολ στον Ολυμπιακό. Σωστά φωνάζει ο Μίτσελ. Στο συμπατριώτη του. Ξέρει τι εσύ. Γκρινιάζουν παίκτες Μπενφίκα. Ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει το παιχνίδι έξω στη μεγάλη περιοχή των Λουζιτάνων. Πάμε. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Χρόνος αρκετός για το 1-2. Το πλάγιο το εκτελεί ο Χολεβάς. Λάθος. Το τακουνάκι ο Χολεβάς προστατεύει την μπάλα από τον Καβαλέιρο. Ο Χωσέ ανοίγει για τον Κώστα Μίτρογλου που θα προλάβει. Προλαβαίνει την μπάλα, την κρατά εντός αγωνιστικού χώρου. Στο κοντά σημείο του κόρνερ βγάζει την μπάλα λίγο προς τα έξω. Σέντρα από τον Σαλίνο. Η κεφαλιά από τον Λουιζά μπροστά από τον Γιαταμπαρέ. Πιέζει ο Ολυμπιακός σου του Χολεβά. Out! Φοβερό σούτ από τον Χολέβα, από τον Ολυμπιακό που ισοπεδώνει και υγρό και στερεά την Μπενφίκα. Ισοφάρισαν οι Λουζιτανοί με αυτό το απίθανο κόρνερ στο 83 και από το 83 7 λεπτά ο Ολυμπιακός φυροκοπεί. Πάει για την νίκη. Έτσι παίζουν οι μεγάλες ομάδες. Μόνο για την νίκη. Ο Σιώβας διώχνει δύναμη. Φέρνει την μπάλα εκεί που θα την ελέγξει ο Αρτούρ. Δεν μπορεί να κυνηγήσει όλες τις μπάλες ο Κώστας Μίτρογλου. Βολέ από τον Πορτογάλο. Είμαστε πλέον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κεφαλιά έξω από την περιοχή. Μπενφίκα κρατά λίγο την μπάλα. Το τακουνάκι δεν περνά από το Σαλίνο. Πιέζει ο Σάμαρης. Και ο Γιαταμπαρέ κλείνει τις επιλογές. Η σέντρα έχει βγει πλάγιο, αν δεν κάνω λάθος, πριν υπάρξει σέντρα για τον Ρομπέρτο. Ο Ροντρίγκο είναι αυτός ο οποίος του έφυγε η μπάλα. Είμαστε 1,5 λεπτά. Πλέον η Μπενφίκα αγωνιά πανηγυρίζει για να κρατήσει το 1-1. Καταλαβαίνετε τι εμφάνιση έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πλάγιο που θα εκτελεστεί με δύναμη. Ο Γιαταμπαρέ διώχνει την μπάλα εκεί που είναι παίκτες της Μπενφίκα. Θα αλλάξουν παιχνίδι στη γραμμή της σέντρας και τώρα θα γίνει βαθιά παλιά εκεί που ελέγχει ο Μανολάς. Ο Σιώβας
διώχνει με ωραίο ψαλιδάκι, ας το πούμε. Μήτρογλου με τον Λουιζάο. Φάουλ εκεί πρέπει να πάρει. Έχει γίνει φάουλ, δεν το σταματάει το παιχνίδι. Γιατί όμως μπάλα φτάνει στο Γιαθαμπαρέα από τα δεξιά. Και αυτός για το Σάμαρη. Σάμαρης ο οποίος σηκώνει το κεφάλι, ο Μήτρογλου του ζητάει την μπάλα. Του λέει να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα. Γιαθαμπαρέα μπαίνουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γιαθαμπαρέα από τα δεξιά. Ο Γιαθαμπαρέα κρατά την μπάλα με δύο αντιπάλους, κερδίζει τις κόντρες. Η σέντρα του θα περάσει. Ο Μανιάτης που πιέζει πλέον έξω από την περιοχή καταφέρνει να τους κρατήσει εκεί, όμως τώρα η μπάλα βγαίνει από την μεγάλη περιοχή του Μενφίκα. Σε αυτό θεωρητικά δεν ανησυχεί τον Ολυμπιακό έως τώρα. Ωραία καθαρίζει ο Σαλίνο για τον Σάμαρη. Ο Σάμαρης έχει τον Πορτογάλο δίπλα του. Θα πάρει το πλάγιο, ακόμα καλύτερο το πλάγιο, και ο Ολυμπιακός έχει νομίζω την τελευταία επίθεση σε αυτό το παιχνίδι. Πλάγιο από τα δεξιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν θα το εκτελέσει. Φινάλε, Μπενφίκα Ολυμπιακός, 1-1, σε μια κορυφαία εμφάνιση του Ολυμπιακού, η οποία αιτήθηκε από δύο παράγοντες, τον καιρό και τον διαιτητή. Ο καιρός, γιατί με το σκορ στο 0-1, ο Φουστέρ στέλνει την μπάλα στην κενή εστία από μια εξαιρετική πάσα του Μανιάτη, έχει πλασάρει τον Αρτούρ, η μπάλα πηγαίνει προς την κενή εστία, κολλάει όμως στο λασπωμένο τερέν και δεν γράφεται το λογικό 0-2. Και ερχόμαστε στο 83, εκεί όπου ο Μαγένκο και η βοηθή του, ένα out, ένα πεντακάθαρο out, το βλέπουν corner. Εκτελείται το corner, μοναδικό λάθος που έγινε από τον Ρομπέρτο ή τον Σιώβα. Κεφαλιά του Λιζάο, Καρντόζο στη μικρή περιοχή, 1-1. Ο καιρός και ο διαιτής σώζουν την Μπενφίκα. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει πάρα πολλά από αυτόν τον αγώνα. Είναι η εικόνα του, είναι η εμφάνιση κυριαρχίας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτά τα τελευταία 10 λεπτά. Στο 83 ισοφαρίζει η Μπενφίκα και νομίζει ότι θα απειλήσει. Και για τα τελευταία 10 λεπτά ο Ολυμπιακός με σέντρες, με προσπάθειες, την σφυροκοπή θέλοντας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είναι τρομερή νοοτροπία του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι άριστα διαβασμένο από τον Μίτσελ. Μια ομάδα που μπορεί να βγάζει από τον πάγκο έναν Τσόρι Ντομίνγκες και να έρχεται και να σκοράρει στο 29. Μπορεί να ρίχνει η Γίνκα, μπορεί να ρίχνει τον Γιαθαμπαρέα, συγγνώμη, και τον Έντιγκα στα πιο κρίσιμα σημεία και πάλι να κάνουν δουλειά. Πολλές λύσεις, πάρα πολλοί παίκτες, ένα γεμάτο ρόστερ το οποίο κάνει την Μπενφίκα να φεύγει χαμογελαστή από το γήπεδό της. Γιατί κατάφερε να ισοφαρίσει το 83. Μεγάλη πίστη για αυτή την ομάδα. Άφησε τεράστιες υποσχέσεις. Θα τολμήσω να πω περισσότερες και αυτό το 0-3 από την Άντερλεχτ, που ήταν εκπληκτικό ο σκορ. Ήταν απίθανο παιχνίδι με τρία τρομερά γκολ. Αλλά αυτή η εμφάνιση εκτός έδρας του Ολυμπιακού πρέπει να περάσει και να καταγραφεί στην ιστορία. Μέσα στον Ταλούζ, απέναντι στην απελπισμένη Μπενφίκα, αποσπάει η Μπενφίκα ισοπαλία από τον πρωταθλητή Ελλάδας 1-1. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το Ολυμπιακός Μπενφίκα. Εδώ θα είναι Πειραιάς και εδώ πλέον θα δουν πραγματικά τι σημαίνει λιμάνι, όχι αυτή την πισινούλα που φτιάξαν λόγω της καταρακτώδους βροχής. Εδώ ο Ολυμπιακός ξέρει ότι έχοντας πάρει την ιστορία στην Πορτογαλία, έρχεται νικά στο ναό και τελειώνει υπόθεση. Σε μεγάλο βαθμό βεβαίως τελειώνει την υπόθεση πρόκριση στο Champions League. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού σε 15 ημέρες περίπου από το γήπεδο Καραϊσκάκη.